Ναι. Και πάρα πολύ χαρούμενη. Δηλαδή αυτή η χρονιά είναι πολύ καλή για σένα. Τι αλλαγές γίνανε στη ζωή σου, για πες μου. Καλά, τρομερές αλλαγές δεν γίνανε, αλλά επειδή τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και τα καλύτερα για μένα, πλέον έχουν πάρει μια άλλη τροπή τα πράγματα και το ευχαριστιέμαι λίγο παραπάνω. Λέω, επιτέλους ξημέρωσε μια άσπρη μέρα. Είναι ίσως και ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Δηλαδή, φαντάζομαι, αναφέρεσαι και σε ένα χαμό πολύ σημαντικό για σένα. Ναι, και. Που εντάξει, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν το συνειδητοποιείς και ποτέ, νομίζω. Δηλαδή, κάθε φορά που το σκέφτεσαι, λες, όντως έχει συμβεί και έχει περάσει τόσος χρόνος. Δηλαδή, σε ένα μήνα είναι δύο χρόνια. Μιλάμε για το χαμό του μπαμπά μου, φυσικά. Το οποίο δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Απλώς προχωράς. Ναι. Αυτό εννοείς. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξεχνάς, αλλά ο χρόνος ίσως γιατρεύει. Δεν νομίζω ότι γιατρεύει. Απλά φεύγει η πρώτη έτσι βαριά ατμόσφαιρα. Ναι. Αλλά εντελώς δεν το ξεχνάς ποτέ. Σε έχει αλλάξει αυτό το γεγονός? Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, Ευαγγελία? Ναι, με έχει αλλάξει, με έχει κάνει σίγουρα πιο δυνατή και με έχει κάνει βασικά να βλέπω την ουσία των πραγμάτων και στο ότι πρέπει, αυτό που λέμε όλοι, ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή, γιατί μπορεί να είναι η τελευταία, δεν είναι καθόλου λάθος, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ξυπνάς ένα όμορφο πρωί, είναι ωραία, με την επόμενη μπορεί να συμβεί χτύπα ξύλο, το οτιδήποτε. Άρα προσπαθώ να ζω την κάθε στιγμή αυτό. Εσύ γενικά, σαν κορίτσι, ευχαριστιώσουν αυτό που λέμε την κάθε στιγμή ή προβληματιζόσουν και στεναχωριώσουν για πράγματα τελικά που ήταν ανούσια? Αυτό ακριβώς συνέβαινε. Που και τώρα μπορεί να συμβεί, γιατί ξέρεις, όταν γίνει ένα κακό συμβάν, λες, όχι ρε γαμώτο, πρέπει να κοιτάω, να ζω τη ζωή μου, να το ευχαριστιέμαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Βάζεις άλλες προτεραιότητες. Ναι, αλλά πολλές φορές με την καθημερινότητα, με το άγχος, με τα τρεξίματα που έχουμε όλοι μας, λίγο τα αφήνουμε στην άκρη μετά αυτό. Τι σε προβληματίζει? Το θεωρούμε δεδομένο. Ποια είναι τα θέματα που θα σε προβληματίσουν? Εντάξει, οτιδήποτε. Δηλαδή και κάτι στη δουλειά που μπορεί να με αγχώσει, που να σκέφτομαι ποιο είναι το σωστό βήμα που πρέπει να κάνω, π.χ. μετά από αυτό που κάνω τώρα. Λίγο το άγχος της καθημερινότητας, αν να τα προλάβω όλα. Γι' αυτό που λες, τώρα είσαι σε δεύτερη χρονιά στο X Factor. Mm-hmm. Παρουσιάζεις το backstage. Δέχεσαι πολλές προτάσεις γάμου από ό,τι έχω μάθει. Καλέ, χαμός γίνεται. Στο Twitter. Αν μη τι άλλο, λέω, δεν θα μείνω στο ράφι. Τόσες προτάσεις που έχω δεχτεί. Χαμός. Σκεφτόσουν κάτι άλλο, είχες κάποιες άλλες επιλογές ή λες για τον πετά αφού τελειώσει? Όχι, λέω τώρα μόλις τελειώσει αυτό για την επόμενη σεζόν. Τι θα ήθελες να κάνεις? Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Γιατί το τι θα ήθελες να κάνεις έχει να κάνει και με την πραγματικότητα στην οποία ζούμε, που γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, έχει φανεί τους τελευταίους μήνες ότι πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, στα τηλεοπτικά τουλάχιστον. Γίνονται δουλίτσες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δηλαδή θα σου πω. Εσύ μέχρι στιγμής, τηλεοπτικά τι ξεχωρίζεις που έχεις κάνει, ας πούμε? Εντάξει, σίγουρα το X-Factor θα το σου X-Factor. Πω. Ναι, γιατί το θεωρείς, είναι το πιο σημαντικό από αυτά που έχεις κάνει και έχεις πάρει μέρος? Ναι, και θεωρώ. Δεν ήσουν, Ευαγγελία μου. Ήμουνα πριν πολλά χρόνια με τον Γρηγόρη. Με τον Γρηγόρη. Που καμία σχέση. Ήμουνα νιά και γέρας αρχικά. Τότε δεν ήμουνα πολύ άνετη, ήμουνα πιο πολύ ντροπαλή. Τώρα θεωρώ ότι και η ίδια έχω εξελιχθεί και από πέρυσι σε φέτος. Αλλά όταν σου δίνεται χώρος και χρόνος, εκεί νομίζω ότι μπορείς να δείξεις και να κάνεις κάποια πράγματα. Βέβαια, σαφώς. Αν αξίζεις να φανεί και όλο αυτό που έχεις μέσα σου. Mm-hmm. Τι θα ήθελες λοιπόν, το έχεις συζητήσει? Έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις και με τον Sky, με το κανάλι στο οποίο βρίσκομαι ήδη. Όμως, επειδή σου είπα, είναι λίγο στον αέρα αρκετά πράγματα, δεν έχουμε καταλήξει και κάπου. Άρα θα δω τις προτάσεις και τι θεωρώ εγώ ότι μου ταιριάζει και ότι μπορώ να τα απεξέλθω. Δεν θέλω δηλαδή να κάνω κάτι μόνο και μόνο για να το κάνω, αν δεν το πιστεύω εγώ ίδια και ότι είναι στα δικά μου μέτρα και σταθμά. Το modeling το έχεις αφήσει? Κοίταξε να δεις. Τώρα βλέπω το κοντινό. Θα μπορούσες να έχεις κάνει και στο εξωτερικό μια πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Διότι στο εξωτερικό, πιο παλιά που ταξίδευα και έκανα κάποιες δουλειές. Παιδιά, τώρα δεν θα μπορούσε αυτό το κορίτσι? Δεν μπορούσα να μείνω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί έχεις και το πρόσωπο, έχεις και το σώμα. Ναι. Κοίτα, κυρίως εγώ ήμουν πάντα φωτογραφικό μοντέλο. Δηλαδή δεν ήμουν τόσο στην πασαρέλα. Και είχες προτάσεις και δεν πήγαινες? Ναι, με ζητούσαν από πολλά πρακτορία, αλλά εγώ δεν μπορούσα να κάτσω παραπάνω από
20 μέρες, ας πούμε, κάπου, που πολλές αγορές θέλανε 3 μήνες, 4, 5. Γιατί όχι. Με έπιανε κατάθλιψη, κλάματα, τηλέφωνα, μαμά δεν μπορώ, θέλω να γυρίσω πίσω. Το δοκίμασες και δεν μπορούσες μακριά. Ναι. Γι' αυτό δούλεψα κυρίως. Η σχέση σου με τη μαμά σου, ίσως πολύ... Όχι τόσο με τη μαμά μου. Γενικά νιώθω ότι δεν μπορώ σε μια ξένη χώρα που δεν έχω δικούς μου ανθρώπους. Και πρέπει απλά να είμαι. Γιατί είναι μοναχικό επάγγελμα το modeling. Κακά τα ψέματα. Μπορεί εκεί να γνωρίσεις κάποιες άλλες κοπέλες επίσης από άλλες χώρες που έρχονται για αυτό το λόγο. Αλλά δεν μπορείς πάντα να συμβαδίσεις, να συμβιώσεις ένα σπίτι. Γιατί μέναμε συνήθως 2-3 κορίτσια μαζί. Άρα είχα αρκεστεί στη γερμανική αγορά που είχα πάει, είχα κάνει τα casting μου, γύρισα στη βάση μου και πήγαινα. Δούλευα γύρναγα. Θα μπορούσες να έχεις κάνει, δηλαδή, μας λες, άλλες επιλογές και να έχεις μια διαφορετική ναι. καριέρα ναι. και μια διαφορετική πορεία στο modeling που από αυτό ξεκίνησε στο εξωτερικό. Mm-hmm. Γενικά είσαι ανασφαλής. Έχω κι εγώ τις ανασφαλιές μου. Δεν θέλω να στην κάνω αυτή την ερώτηση για την ανασφάλεια, αλλά στην κάνω. Είπες, ήσουν καλεσμένη στο Γρηγόρη μια μέρα, έξαλλη με έκανες. Το έχω, κατάλαβα. Μα είναι το έμαθες, είδα δηλαδή. Ένα τέτοιο κορίτσι. Μα ξέρεις τι. Που είναι και γλυκό κορίτσι, που είναι όμορφη. Και δεν είναι μόνο η ομορφιά, εντάξει. Υπάρχουν παντού ωραίες κοπέλες. Αλλά είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το θέμα είναι να μην μένουμε μόνο σε αυτό. Και να λες σε μία σχέση σου ότι, OK, καταλαβαίνεις ότι κάθε μέρα παστίζω, κάθε μέρα μουσακάζω. Μουσακά. Ναι, ότι δηλαδή καταλαβαίνεις και κατανοείς ότι άλλος ο οποίος είναι δίπλα σου θα μπορούσε να. Σκεφτεί ναι, και μια άλλη γυναίκα. Όμως, γιατί το πήρες λίγο λάθος, δεν έχει να κάνει με μένα και ότι πρέπει να γίνεται και καλά. Έχει να κάνει καθαρά με τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή,